Αυτός εδώ τώρα δίπλα μου σας λέει πως το να βλέπεις πλέον μια ταινία του Νόλαν είναι σαν να δίνεις πανελλήνιες. Νομίζεις ότι έχεις πάει διαβασμένος, στο τέλος καταλήγεις να μην καταλαβαίνεις τίποτα από αυτά που έχουν πέσει, όταν οι άλλοι σε ρωτάνε τους λες νομίζω ότι έχω γράψει καλά, ή τους λες την αλήθεια και ρίχνεις την ευθύνη στο ότι έπεσαν δύσκολα θέματα. Και αυτό εγώ το γνωρίζω γιατί είμαι ο μελλοντικός Θωμάς που έχει γυρίσει πίσω στο χρόνο για να διορθώσει κάτι λάθος που έχω κάνει σε αυτό το κείμενο. Τι, μπερδεύτηκες? Πού να δεις και το Tenet. Το Tenet λοιπόν έφτασε στη μεγάλη οθόνη ακριβώς την ημερομηνία που μας είπαν. 16 Αυγούστου. 30 Αυγούστου. 4 Σεπτεμβρίου. 26 Αυγούστου. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η μεγαλύτερη αλυσίδα κινηματογράφων στην Ελλάδα έχει πέσει και αυτή σε καραντίνα, αφού δεν μπήκε στον κόπο να ενημερώσει ούτε το site της, ούτε αυτούς που είναι να πάνε να δουν την ταινία, ότι την προβάλλει. Με αποτέλεσμα εγώ να μάθω από εσάς ότι παίζετε το Tenet και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά όμως, πάμε να δούμε πώς μου φάνηκε η καινούργια ταινία του αγαπημένου μου σκηνοθέτη, Christopher Nolan. Οπλισμένος με μία μόνο λέξη, Tenet, και μαχόμενος για τη σωτηρία ολόκληρου του κόσμου, ένας πρωταγωνιστής ταξιδεύει μέσα στο λυκόφως της διεθνούς κατασκοπίας σε μία αποστολή πέρα από τον πραγματικό χρόνο. Για αρχή, αυτό που με εντυπωσίασε είναι πως το Tenet είναι αποκλειστικά σκηνοθετημένο αλλά και γραμμένο από τον ίδιο τον Christopher Nolan. Και όταν πας και δεις την ταινία θα καταλάβεις γιατί το τονίζω αυτό. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki και Kenneth Branagh. Σίγουρα παιδιά το Tenet θα αδικηθεί από το ευρύ κοινό και αυτό γιατί την ταινία για να την καταλάβεις θα πρέπει να τη δεις πάνω από μία φορές. Πράγμα που σίγουρα δεν θα μπει το ευρύ κοινό στον κόπο να το κάνει, τι να κάνουμε, δεν είναι όλοι τρελαμένοι όπως εμείς. Και αυτό γιατί, παιδιά, μιλάμε για μια πολύ βαριά πλοκή η οποία ξεδιπλώνεται σε ένα διάστημα 2,5 ώρων και η οποία έχει μέσα νόμους και κανόνες της φυσικής, τους οποίους είναι πολύ δύσκολο κάποιος να ακολουθήσει. Τουλάχιστον με μία μόνο προβολή της ταινίας. Σκηνοθετικά η ταινία με το καλημέρα έχει σφραγίδα Nolan. Η αρχική σκηνή στην όπερα μοιάζει πάρα πολύ με την έναρξη της ταινίας Dark Knight, κάτι που με έκανε να κοιτάω την οθόνη όπως κοίταγα μικρός το παγωτό. Βασικά και τώρα έτσι το κοιτάω. Είτε θα σου αρέσει η ταινία είτε όχι, θα πρέπει στο τέλος να παραδεχτείς ότι είναι ένα σκηνοθετικό αλλά και κινηματογραφικό αριστούργημα. Και αυτό το λέω, παιδιά, γιατί το Tenet σε πολλά σημεία του παίζει ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές, με τους μεν να βλέπουν αντίστροφα τους δε. Ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσάς τώρα δεν θα καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάω, αλλά για να σας δώσω λίγο ένα μικρό βοήθημα, σε κάποια στιγμή της ταινίας ένα κτίριο γκρεμίζεται και χτίζεται την ίδια ακριβώς στιγμή. Μπερδεύτηκες, ε? Τι να κάνουμε, Nolan μπήκες να δεις. Τι περίμενες, ότι θα μπεις μέσα στην αίθουσα και θα κάθεσαι άνετος με τα popcorn σου και το αναψυκτικό σου? Ο οποίος Nolan πάντα θα ήθελε να γίνει φυσικός, αλλιώς δεν εξηγούνται αυτές οι ταινίες που βλέπουμε ότι βγάζει. Σε λίγο βλέπω να πηγαίνεις στο σινεμά, να βλέπεις μια ταινία του και στο τέλος της ταινίας να πετάγεται ένας και να λέει «Βγάλτε όλη μια κόλλα χαρτί, απροειδοποιεί το διαγώνισμα». Παρ' όλα αυτά που είπα, παιδιά, όμως, και τίποτα να μην καταλάβεις από όλη την ταινία, οι σκηνές δράσεις της και μόνο θα σε ανταμείψουν. Γιατί οι σκηνές δράσεις στο Tenet, πώς να το πω ρε παιδί μου για να φανώ υπερβολικός, είναι από άλλο πλανήτη, ναι, αυτό. Ειδικά, παιδιά, η τελευταία σκηνή μάχης είναι ένα αριστούργημα, είναι ένα επίτευγμα θα έλεγα, αφού ολόκληρο το πεδίο της μάχης πηγαίνει ταυτόχρονα πίσω αλλά και μπροστά αλλά και στο παρόν. Μπερδεύτηκα κι εγώ. Αλλά, παιδιά, όπως όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, το Tenet έχει και αρνητικά. Το πρώτο αρνητικό για μένα είναι ο πρωταγωνιστής του. Ο κύριος Washington είναι ο πιο γλυκανάλατος ηθοποιός, πρωταγωνιστής ηθοποιός, που έχω δει σε ταινία του Christopher Nolan. Και δεν έφταιγε ο ρόλος, αλλά έφταιγε ο ηθοποιός. Πολύ χλιαρός υποκριτικά, δεν με συνεπήρε η ερμηνεία του σε καμία στιγμή της ταινίας και μη σας πω ότι με πέταγε και έξω από το mood σε κάποιες στιγμές. Δεν ήταν κακός, δεν λέω αυτό, αλλά λέω πως δεν ήταν αυτό που έχουμε συνηθίσει να είναι ο πρωταγωνιστής σε ταινία Nolan, να είναι σούπερ, να είναι απίστευτος. Ήταν απλά τίμιος. Όπως τίμιος ήταν και ο κακός της ταινίας μας, πράγμα επίσης πρωτοφανές για ταινία Nolan,
που στην ουσία οι κακοί είναι και οι πρωταγωνιστές στις ταινίες του. Και αυτό γιατί, παιδιά, ο ηθοποιός υπερέβαλε σε αρκετές στιγμές της ταινίας υποκριτικά, χωρίς να χρειάζεται κιόλας, και για να μην φανώ υπερβολικός, νομίζω πως σε αρκετά σημεία ήταν κωμική η υποκριτική του. Σε αντίθεση όμως με τους προαναφερθέντες, οι Πάτινσον και Ντεμπίκη έκαναν εξαιρετική δουλειά. Με τον Πάτινσον να βλέπουμε να σηκώνει στις πλάτες του μια ολόκληρη ταινία. Παιδιά, ο Ρόμπερτ έχει εξελιχθεί σε έναν εξαιρετικό ηθοποιό και δεν είναι τυχαίο πως ακόμα και περισσότεροι μεγάλοι σκηνοθέτες τον προτιμούν και τον εμπιστεύονται. Επόμενο αρνητικό της ταινίας είναι το soundtrack της, που σε κάποιες στιγμές έλεγες τι αριστούργημα ακούω, αλλά σε κάποιες άλλες άκουγες μια υπερβολή στα αυτιά σου που σε μπούχτιζε. Επίσης, δεν ξέρω αν φταίει η ρύθμιση που είχε κάνει το σινεμά στον ήχο της ταινίας ή αν είναι έτσι όντως ο ήχος της ταινίας, αλλά οι διάλογοι σε σχέση με τη μουσική και τα υπόλοιπα ηχητικά εφέ ήταν αρκετά χαμηλά σε ένταση. Αλλά γι' αυτό θα έχω μια σωστή και ολοκληρωμένη άποψη όταν θα δω την ταινία στο σπίτι μου. Γενικά πάντως, παιδιά, ο συνδυασμός σκηνών, δράσεων και soundtrack και ηχητικών εφέ ήταν οσκαρικού επίπεδου. Ήταν απίστευτος. Συμπεράσματα και για αρχή μια συμβουλή. Το Tenet, για να πας και να το δεις, πρέπει να είσαι ξεκούραστος. Τουλάχιστον πνευματικά, γιατί πρέπει να έχεις τα μάτια σου και το μυαλό σου στην οθόνη για 2,5 ώρες και λίγο να το πάρεις από εκεί, το χάσες. Γίνονται πολλά στην ταινία, παιδιά, γίνονται πολύ γρήγορα και είναι και πολύπλοκα κιόλας. Παρ' όλα αυτά, είναι μια εξαιρετική ταινία, είναι ό,τι πρέπει για τους λάτρεις του σινεμά, αλλά δεν είναι για όλους κατά τη δική μου άποψη. Εγώ θα σας πρότεινα να πάτε να τη δείτε και είτε θα σας αρέσει είτε όχι, πιστεύω ότι είναι μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία και αξίζει να είναι μέσα στις κινηματογραφικές αναμνήσεις σας. Και αν είστε λάτρεις του είδους, σίγουρα 1000% θα πάτε να τη δείτε και δεύτερη, ίσως και τρίτη φορά. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.